Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV στις 8 και κάτι. Την μετατροπή της 24ωρης απεργίας της 19ης Οκτωβρίου σε 48ωρη αποφάσισε η ΑΔΔΗ. Η πρότασή της προς την ΓΕΣΕΕ για κοινή 48ωρη απεργία έγινε δεκτή και έτσι προκηρύσσεται γενική, πανελλαδική 48ωρη απεργία σε όλους τους κλάδους εργασίας για τις 19 και 20 Οκτωβρίου. Την απεργία της μετέφερε στις ίδιες ημέρες και η ΟΤΟΕ, έτσι το διήμερο 19 και 20 Οκτωβρίου θα μείνουν κλειστές και οι τράπεζες. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι καταλήψεις και άλλες μορφές κινητοποιήσεων σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου. Να μην πληρωθεί το προσωπικό των ΟΤΑ που απεργεί, κάνει καταλήψεις ή εμποδίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων στους ΧΙΤΑ, αποφάσισε η κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση αποφάσισε. Πρώτον, να μην πληρωθεί το προσωπικό των ΟΤΑ που απεργεί, κάνει καταλήψεις ή εμποδίζει την αποκομιδή απορριμμάτων στους ΧΙΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στον σύνδεσμο ΟΤΑ Μύζωνος Θεσσαλονίκης και Αττικής. Όποιος διατάκτης παραβιάσει την εγκύκλιο που θα αποσταλεί άμεσα στους ΟΤΑ, θα υπάρξει καταλογισμός των σχετικών ποσών σε βάρος του. Δεύτερον, καλούνται οι δήμαρχοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να αναθέσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, καθώς και υπηρεσίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων σε ιδιώτες. Τρίτον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα εξασφαλιστεί η λειτουργία των ΧΙΤΑ Φυλής στην Αττική και Μαυροράχη στη Θεσσαλονίκη. Τέταρτον, αν δεν ομαλοποιηθεί, όπως ανέφερε ο Υπουργός, αμέσως η κατάσταση, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει όλο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων». Στον ΧΙΤΑ Φυλή συγκεντρώνονται εργαζόμενοι των Δήμων από το απόγευμα μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τη μη πληρωμή τους και την αποκομιδή των σκουπιδιών από ιδιώτες. Έληξε σήμερα η κατάληψη του κτηρίου έκδοσης λογαριασμών της ΔΕΗ στην Πειραιώς στις 2.30 το μεσημέρι. Οι συνδικαλιστές αποχώρησαν και δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε άλλου είδους κινητοποιήσεις. Παράλληλα, φήμες κυκλοφόρησαν σε καθεστωτικά μέσα ότι 300.000 λογαριασμοί της ΔΕΗ εκδίδονται από δύο ιδιωτικές εταιρείες σε Περιστέρι και Επικέρμη. Νωρίτερα, ανακοίνωση αναφορικά με τον μπλόκο της Γενόπ ΔΕΗ στο κέντρο έκδοσης λογαριασμών εξέδωσε η διοίκηση της επιχείρησης, διαβεβαιώνοντας ότι η έκδοση των λογαριασμών με το ειδικό τέλος ακινήτων θα γίνει κανονικά μέσω εναλλακτικών τρόπων εκτύπωσης και αποστολής. Παγκόσμιες θα είναι οι κινητοποιήσεις στις 15 Οκτωβρίου σε απάντηση στο ανώνυμο κάλεσμα για ημέρα δράσης για την παγκόσμια αλλαγή. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στην Βόρεια Αμερική, στη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, προγραμματίζεται κατάληψη του χρηματιστηρίου. Εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου δήλωσε ότι γνωρίζει για την κινητοποίηση αλλά αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Συγκεντρώσεις οργανώνονται στις 15 Οκτωβρίου σε περίπου 719 πόλεις, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, σε 71 χώρες του κόσμου. Ο διαδικτυακός τόπος με το κάλεσμα «Ενωμένοι για την παγκόσμια αλλαγή» 15oktober.net παρουσιάζει έναν χάρτη με τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες τη συγκεκριμένη ημέρα. Περιστατικά λιποθυμίας μικρών μαθητών από ασιτία σε σχολεία της πρωτεύουσας κατήγγειλε ο Σύλλογος Δασκάλων Α Αθήνας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Μαριόλης, η σχετική κοινότητα ενός από τα δημοτικά που είδαν τους, κοινότητα ενός από τα δημοτικά που είδαν τους μαθητές τους να λυγίζουν από πείνα, θρύνησε πρόσφατα για τον πατέρα μαθητή που δεν άντεξε τον βρόχο της ανεργίας και έδωσε τέλος στη ζωή του. Ήδη δάσκαλοι προέβησαν σε κάποια σχολεία σε έκκληση προς τους γονείς, ώστε όσοι γονείς μπορούν να στέλνουν μαζί με το κολατσιό των παιδιών τους και κάποιο συμπλήρωμα που να μπορούν να μοιράζονται οι μαθητές μεταξύ τους. Αύξηση του αριθμού των αστέγων έχει σημειωθεί στην Ελλάδα κατά 20 έως 25% τα τελευταία 2 χρόνια. Συγκεκριμένα ο μεγάλος αριθμός τους στην Αθήνα έχει αναγκάσει τα κέντρα υποδοχής
τα καταφύγια αστέγων να τους δέχονται μόνο για λίγες ημέρες, ώστε να υπάρχει χώρος, να ελευθερώνεται χώρος για την υποδοχή νέων αστέγων. Και πάμε στα διεθνή. Το κράτος του Ισραήλ προχώρησε σε συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την νομιμοποίηση των επικισμών σε παλαιστινιακά εδάφη. Οι επικισμοί έχουν κριθεί επανειλημμένα παράνομοι και ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο από πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Το State Department δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίθετες σε κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης των επικισμών. Υπενθυμίζεται ότι οι επικισμοί είναι συνήθως μικρά ή μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών, παράνομα τοποθετημένα σε οικόπεδα που ανήκουν νόμιμα σε Παλαιστινίους κατοίκους. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας αμφισβήτησε χθες ευθέως την νομιμοποίηση της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη να εφαρμόσει τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ιταλία. Παράλληλα, τα συνδικάτα της Ιταλίας προχωρούν σε κινητοποιήσεις εναντίον των επαπειλούμενων πολιτικών λιτότητας, καθώς, όπως ήδη αποδείχθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, αυτά θα οδηγήσουν σε βαθύτερη ύφεση. Ο Μπερλουσκόνη κατέθεσε σήμερα αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο προς την κυβέρνησή του. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις της 5ης 13 Οκτωβρίου 2011 από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Ακολουθεί η εκπομπή Anonymous Reports.